Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Σήμερα έχουμε πάλι διαφορετικό επεισόδιο. Έχουμε μια μικρή αγγελία, η οποία τι αφορά? Αφορά τη θέση για έναν web developer στη Logic, η οποία είναι η εταιρεία που με τον Αντώνη τρέχουμε κάποια projects. Τέλεια. Ήδη πέρυσι ανοίξαμε την πρώτη μας θέση εργασίας και μεγαλώσαμε. Και φέτος θέλουμε αυτό να το συνεχίσουμε, θέλουμε να μεγαλώσουμε λίγο ακόμα την ομάδα μας. Έχουμε νέα εξαιρετικά projects, πολύ ενδιαφέροντα, τα οποία θέλουμε να τα προχωρήσουμε με έναν βιώσιμο ρυθμό, όχι να μένουν πίσω, όχι πάρα πολύ πιεστικά. Mm-hmm. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε μια λίγο μεγαλύτερη ομάδα για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά τα ωραία πράγματα. Φανταστικά. Πάμε λοιπόν ένα βήμα πίσω. Mm-hmm. Θέλεις να μας μιλήσεις λίγο για το τι δεξιότητες θέλουμε να έχει το άτομο αυτό? Mm-hmm. Καταρχάς, δεδομένου το ότι αυτή είναι μια θέση developer, web developer, πάμε να δούμε πρώτα τα τεχνικά πράγματα, τα οποία πιο πολύ θα έχουν να κάνουν με το τι ασχολούμαστε εμείς, να πούμε, mm-hmm. για το stack και τι θα περιμένουμε αυτό το άτομο να κάνει τεχνικά. Λοιπόν, σαν web development, εμείς αυτό με το οποίο ασχολούμαστε είναι κατά βάση το Django web framework, mm-hmm. δηλαδή γράφουμε Python για backend, HTML, CSS, JavaScript μπροστά. Χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό, να πω λίγα λόγια εκεί για τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε στο front-end. Mm-hmm. Χρησιμοποιούμε κατά βάση Tailwind CSS, το οποίο μας έχει εξυπηρετήσει εξαιρετικά μέχρι στιγμής. Αυτή τη στιγμή πειραματιζόμαστε και με κάποια διαφορετικά front-end frameworks. Κατά βάση δουλεύουμε με το Vue.js τελευταία. Και λίγο παραπάνω λεπτομέρειες τεχνικές είναι το ότι δεν έχουμε ένα συγκεκριμένο μοτίβο το οποίο γράφουμε. Δεν κάνουμε μόνο static σελίδες, σελίδες με φόρμες ή APIs. Χρησιμοποιούμε αυτό το οποίο θεωρούμε ότι είναι καταλληλότερο κάθε φορά. Mm-hmm. Οπότε το άτομο το οποίο θα έρθει εδώ θα γράψει κώδικα ανάλογα με την περίσταση. Μπορεί να είναι, να είναι server-rendered σε λίγο Django, μπορεί να είναι API endpoints, μπορεί να είναι Vue.js μπροστά, διάφορα πράγματα. Οπότε αυτό ψάχνουμε ένα άτομο το οποίο δεν απαραίτητο να έχει προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, mm-hmm. αλλά σίγουρα θέλουμε να δούμε κάποια προηγούμενη δουλειά, η οποία μπορεί να είναι το προσωπικό website αυτού του ατόμου, μπορεί να είναι μια εργασία, ένα project προσωπικό, το οτιδήποτε. Και σίγουρα περιμένουμε να μπορεί να χρησιμοποιήσει εργαλεία όπως το Git για να μπορούμε να συνεργαζόμαστε. Αυτό σχετικά με τα τεχνικά skills. Για πάμε λίγο και στα μαλακά ή soft Μπράβο. Skills. Σχετικά με τα soft skills λοιπόν, τα οποία είναι εξαιρετικά σημαντικά, ψάχνουμε ένα άτομο το οποίο έχει εξαιρετική επικοινωνία. Μπορεί να επικοινωνήσει ιδέες, σκέψεις, προβληματισμούς ξεκάθαρα, επαγγελματικά, τόσο προφορικά όσο και γραπτά. Mm-hmm. Γιατί αυτό πιστεύουμε ότι είναι η βάση για μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Εμείς γράφουμε αρκετά στη Logic, μιλάμε στη Logic, λιγότερο μιλάμε, περισσότερο γράφουμε, mm-hmm. και θέλουμε για να μην έχουμε πολλά μπρος-πίσω, αυτό να είναι όσο καλύτερο γίνεται. Αυτό σημαίνει το documentation το οποίο γράφω να είναι ξεκάθαρο, σημαίνει ο κώδικας ο οποίος γράφω να είναι ξεκάθαρο, σημαίνει τα κείμενα και τα emails που γράφω να είναι ξεκάθαρα, τα release notes, όλα αυτά. Φανταστικά. Πάμε τώρα λίγο σε μια καθημερινότητα, μια εβδομάδα που θα έχει αυτό το άτομο στην εταιρεία. Mm-hmm. Με τι αντικείμενο θα ασχοληθεί, όχι τόσο στο τεχνικό κομμάτι το οποίο το αναφέραμε, αλλά πιο πολύ στο business εικόνα, το πω έτσι κομμάτι. Okay. Μπιζνεσικά σπάμε καταρχάς σε δύο κατηγορίες. Δουλεύουμε τόσο projects πελατών, όσο και προϊόντα τα οποία φτιάχνουμε εμείς. Mm-hmm. Σχετικά με τα δικά μας προϊόντα, κάποια από αυτά θα τα βρείτε και στις συνδέσμους, είναι το remotework.cafe, που είναι ένα website στο οποίο μπορείς να βρεις καφέ που είναι φιλικά για να μπορείς να δουλεύεις remotely. Είναι το Volti, που είναι ένα νέο προϊόν το οποίο μόλις ανακοινώσαμε, το οποίο έχει να κάνει με ασφαλή και πανεύκολη επικοινωνία μυστικών από το ένα μέρος στο άλλο. Και έχουμε το Sparklin, που είναι μια εφαρμογή η οποία ασχολείται με πώς να παραγγείλεις καθαριστήρια online. Πάρα πολλά ενδιαφέροντα projects, έχουμε open source projects και αυτό είναι σε γενικές γραμμές. Από εκεί και πέρα τα καθήκοντα τα οποία έχει σχετικά με αυτά τα projects είναι προφανώς γράφουμε τον κώδικα, αλλά αυτό δεν είναι καν πλειοψηφία αυτό το οποίο κάνει το κάθε άτομο. Πρέπει να γράφει documentation, πρέπει να γράφει tests, θα γράφει τα release notes, θα κάνουμε deployment στο production, θα κάνουμε τα πάντα. Θα είναι μια συνολική δουλειά όλο αυτό. Code review επίσης. Βεβαίως, code review τόσο θα δέχεται όσο θα κάνει και code review αυτό το άτομο στην υπόλοιπη ομάδα. Και από άποψη χρόνου που πρέπει να βρίσκεται κλπ. Καταρχάς, δεν μας ενδιαφέρει που θα βρίσκεται αυτό το άτομο σε γενικές γραμμές. Παρ' όλα αυτά, επειδή πρέπει να συνεργαζόμαστε κάποιες φορές σύγχρονα, αυτό το άτομο εμείς περιμένουμε από τις 11 μέχρι τις 3 το μεσημέρι να είναι διαθέσιμο να μπορούμε να μιλήσουμε στην περίπτωση που χρειαστεί κάτι. Κατά τα άλλα, δεν μας αφορά που είναι αυτό το άτομο. Κατ' επέκταση, αυτή είναι μια remote δουλειά. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το άτομο
απλά περιμένουμε να έχει μια πρόσβαση στο ίντερνετ. Παρ' όλα αυτά, εμείς προσφέρουμε χώρο στον οποίο μπορεί να έρχεται. Είναι αυτό ακριβώς το γραφείο που γυρίζεται και αυτό το βίντεο που είναι στο κέντρο της Αθήνας. Υπάρχει και link. Αυτά. Πολύ ωραία. Πώς κάποιος θα κάνει apply σε αυτή τη δουλειά? Σε αυτή τη δουλειά μπορείτε να κάνετε apply στο link, το οποίο θα βρείτε παρακάτω. Υπάρχει μια φόρμα που συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ένα cover letter, το οποίο είναι στην ουσία ένα γράμμα, το οποίο γράφετε σε εμάς, γιατί θέλετε να δουλέψετε μαζί μας και τα εξηγείτε γιατί θέλετε στην ουσία αυτή τη δουλειά και εμείς θα το αξιολογήσουμε αυτό για να δούμε κατά πόσο ταιριάζει για το κάθε άτομο σαν προσωπικότητα. Η αγγελία αυτή θα είναι online μέχρι τις 17, το οποίο είναι Κυριακή, τα μεσάνυχτα, 23 και 59, οπότε από τις 18 και μετά δεν δεχόμαστε κάποια αίτηση. 17 Απρίλη του 2022, ναι. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα στείλει πιο νωρίς, εμάς μας ενδιαφέρει οι αιτήσεις να είναι σωστές, γι' αυτό και όλα θα τις δούμε από τη Δευτέρα 18 Απριλίου και μετά, δεν θα τις κοιτάξουμε πιο νωρίς. Συμπληρώνετε τα στοιχεία, γράφετε το cover letter και αυτά. Ας δουλέψουμε μαζί. Ναι, ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία ευχόμαστε και τα λέμε, ελπίζουμε, σύντομα.